γκολ στο τελευταίο λεπτό. Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι, τι σας έμεινε? Εντάξει, κρατάω ότι κάναμε ευκαιρία. Είχαμε και κόρνερ, πολλούς κόρνερ. Δουλέσαμε κόρνερ αυτή την εβδομάδα. Και μας έλειπε το γκολ, τα τελευταία μέτρα, να βρούμε το στόχο. Αυτό το πληρώσαμε μετά, γιατί ο αντίπαλο μόνο με μία φάση δεν μαρκάραμε καλά και το πληρώσαμε. Αλλά εντάξει, οι παίκτες προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Θεωρείτε ότι είναι θέμα καθαρού μυαλού ή έλλειψη του γκολ και αυτά τα τελευταία μέτρα που λέτε για να πάρθει η σωστή απόφαση? Ναι, εσύ στα πρώτα λεπτά όταν έχει ευκαιρία, αν βάλει γκολ, μετά το παιχνίδι αλλάξει και η αντίπαλο μπορεί να ανοίγει και άλλο. Μετά αυτοί είχαν μια φάση, βάλανε γκολ και μετά θέλανε να κρατήσουν το σκορ, βάλανε 5 πίσω και εμείς είχαμε λίγο καρδιά στο τέλος, αλλά αυτό που θέλαμε 3 βαθμούς και δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε και γι' αυτό είμαστε λίγο στεναχωρημένοι. Και πώς αυτό που λέτε αλλάζει τις σκέψεις σας εντόπιση των επόμενων αγώνων που είναι πάρα πολύ σύντομα και είναι και αρκετοί μέσα στον Ιανουάριο? Ναι, έχουμε πολλά μάτσε. Τώρα ο Λάμπρο δεν μπορούσε, δεν ήρθε τα χαρτιά. Μετά έχετε άλλες 2 μεταγραφές και αύριο πάλι δουλειά έχουμε και εντάξει, πρέπει να δουλέψουμε τα τελευταία μέτρα. Αλλά ναι, γίνεται. Μερικές φορές δεν είσαι πολύ, πολύ καλά μπροστά, μπορεί να έχει λίγο κακή μέρα και το πληρώνει μετά. Αλλά εντάξει, πρέπει να δουλεύουμε.